Έχουμε και τρία εδάφια από τη σελίδα 984. Είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, κάπα κεφάλαιο και 32 εδάφιο. 984, 32 εδάφιο, κάπα κεφάλαιο. Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεόν και στο λόγο της χάριτος αυτού, ως της δύναται να πικοδομήσει και να δώσει σε εσάς κληρονομίαν με τα πάντα των αγιασμένων. Αργύριον και χρυσίον ημάτιον δενός επεθύμησα, λέει ο Αποστόλος Παύλος. Σεις δε αυτή εξεύρετε, ως της θασχρίας μου και σώντας με τεμού οι χείρες αυτέ υπηρέτησαν. Κατά πάντα υπέδειξε σε εσάς ότι ούτω κοπιάζετε πρέπει να βοηθείτε τους ασθενείς και να ενθυμίστε τους λόγους του Κυρίου Ιησού ότι αυτός είπε «Μακάριον είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει». Ο Απόστολος Παύλος, ο Ιησούς Χριστός σήμερα μας αφιερώνει στον Θεό και στο λόγο της χάριτος που ακούσαμε. Και μάλιστα λέει μας παραθέτει. Δηλαδή μας εμπιστεύεται στον Θεό και στο λόγο της χάριτος. Αλλά επειδή το τέλος πάντων επλησίασε, πρέπει να έχουμε εκτενή αγάπη. Δηλαδή για να είσαι κάτω από τη σκέπη του υψίστου και να διατρίβεις υπό τη σκιά του Παντοκράτορος μόνο αν η αγάπη του Θεού Πατρός είναι εγκεχημένη στην καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να αγαπάς αληθινά. Να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Αλλά αληθινά. Χωρίς επιφυλάξεις. Αυτή είναι και η μόνη προϋπόθεση για να εισέλθουμε σήμερα, αν και επειδή το ζητάμε και μετανοούμε, ο Θεός θα μας βάλει. Αλλά προσέχετε εις σε αυτούς. Φοβερή προειδοποίηση. Προσέχετε εις σε αυτούς. Ας έρθουν οι πρεσβύτεροι τώρα και εμείς να προσευχόμαστε ο Θεός να μας αξιώσει να συμμετάσχουμε προς ευλογία και όχι προς κατάκριση την ώρα αυτή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού.